Να ακούσουμε τον κύριο Κύρκο, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Ε, έλεγα αυτό, ότι και σε αυτές τις ευρωεκλογέ, μάλλον θα έλεγα ιδιαίτερα σε αυτές τις ευρωεκλογέ, η εθνική ατζέντα υπερισχύει της ευρωπαϊκής. Δεν συζητάμε καθόλου για την Ευρώπη, κύριε Κύρκο. Ή, σαν να γίνονται εθνικές εκλογές. Δεν πιστεύουμε ότι γίνονται ευρωεκλογέ. Ναι, αλλά αυτό συνέβαινε σε όλες τις ευρωεκλογέ. Δεν είναι κάτι που βλέπουμε τώρα. Δεν είναι μοναδικό για την Ελλάδα και οι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα ακριβώ γιατί δεν έχουν καταφέρει να εντάξουν την ευρωπαϊκή ατζέντα μέσα στην εθνική. Αλλά για να συνεχίσω και αυτό που είπε ο κύριο Ελευθεριάδη πολύ σωστά, όταν μιλάμε για την ενίσχυση α, των ασθενεστέρων, ο κύριο Βέμπερ μα έδωσε σαφή απάντηση. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμά μα. Και όταν μιλάμε για να μην υπάρχει κατώτατο μισθό, δηλαδή άνθρωποι να δουλεύουν αλλά να είναι κάτω από το όριο φτώχεια, γι' αυτό σημαίνει όχι κατώτατο μισθό, ορισμένου μέσα από συμφωνίε, να δουλεύει και να είσαι κάτω από το όριο φτώχεια. Και αυτό είναι κάτι που τα ο κύριο Βέμπερ. Άρα βλέπουμε πω και οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ μπλέκουν σαφώ και με τι εθνικέ. Αυτό όμω. Ευρωπαϊκό κατώτατο, όχι εθνικό κατώτατο, είναι άλλο το άλλο. Είναι άλλο, άλλο. Ευρω... Όχι, ε... Κοινό ευρωπαϊκό κατώτατο, Βεβαίω. Όχι ευρωπαϊκή κοινό, Κοινό ευρωπαϊκό, Sorry. ανάλογα με το ΑΕΠ και τι συνθήκε κάθε. αλλά να υπάρχει κατώτατο μισθό σε κάθε κράτο. Γιατί σε πολλά κράτη δεν υπάρχει. Αυτό είναι που ο κύριο Βέμπερ αρνήθηκε. Και το... και το ταμείο για την ανεργία, μια και τα πάμε όλα, mm -hmm. δηλαδή να υπάρχει ένα κοινό ταμείο από όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Πρώτα οι Υπουργού Οικονομικών, αλλά και παλιότερα τη Επιτροπή Μπαρόζο, να υπάρχει ένα κοινό ταμείο για την ανεργία και όταν μια χώρα βρεθεί σε κρίση, σε πρόβλημα, να παίρνει πόρου από αυτό το ταμείο και μετά να του επιστρέφει φυσικά όταν ξεπεράσει. Αυτό αρνήθηκε ο κ. Βέμπερ να το περιλάβει και φάνηκε και στο τελευταίο debate που κάνουμε. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί εμεί να μην μιλάμε για τα θέματα αυτά, αλλά δυστυχώ αυτά τα θέματα βρίσκονται συνέχεια ε, στο προσκήνιο. Ό,τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τη χώρα μα από την, από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλες τα νομοθετικά σχέδια, όλες οι επενδύσεις, τα πάντα. Και να προσθέσω ότι η Σοφία Σακοράφα απάντησε πολύ ε, σωστά θεσμικά γιατί πρέπει οι πολίτες να πάνε να ψηφίσουν. Αλλά υπάρχει και άλλη μία προσέγγιση. Συμφωνώντα απόλυτα λοιπόν με τη Σοφία, θα πω. Αν δεν πάτε να ψηφίσετε... Σε αυτά που η Ευρώπη θα κάνει για σας μην παραπονιέστε μετά ότι η Ευρώπη είναι μακριά, η Ευρώπη γίνεται ε, απόμακρη, η Ευρώπη δεν προσέχει του πιο ασθενικού, η Ευρώπη δεν προστατεύει την Ελλάδα στα σύνορά τη. Γιατί εσεί το κάνατε με την αποχή σα. Εμεί θα πάμε να ψηφίσουμε, αλλά μαζί με εμά θα πάνε και πολλοί ακροδεξιοί, θα πάνε και πολλοί λαϊκιστές και από αυτού δεν μπορεί να φτιαχτεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όταν λοιπόν ο πολίτη το σκέφτεται και μπορεί να πάει να κάνει μπάνιο ή μπορεί να πάει να πιει φραπέ, γιατί όλοι οι ίδιοι είναι. Το μόνο που δεν θέλω είναι την επόμενη μέρα. Να μου λέει Κύρκο, γιατί είναι έτσι η Ευρώπη. Είναι έτσι η Ευρώπη, επειδή έτσι την επιλέξατε. Δεν επιλέξατε μια Ευρώπη, Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη. Κρατάτε τι αρμοδιότητε σφιχτά στα κράτη-μέλη. Δεν αφήνετε κοινέ ευρωπαϊκέ πολιτικέ μέσω του Συμβουλίου. Ε, αυτό που φτιάχνετε είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει στι ανάγκε του σήμερα. Μια Πρέπει να, να αλλάξει. Αν σα αποκωδικοποιώ καλά, μια Ευρώπη που κάνει πάρα πολλά για του πολίτε, αλλά οι πολίτε δεν το καταλαβαίνουν. Και. Οδηγούνται σε τάσει απόσυρση. Mm -hmm. Αλλά εγώ πιστεύω πω πάνω από 60% θα ψηφίσουν σε ευρωεκλογέ. Μακάρι να μα... μιλήσω λίγο διαφορετικά, γιατί την κοινωνική ατζέντα και την οικονομική δευτερεύοντα, την κοινωνική, τη βάλατε. Μπήκε στη συζήτησή μα, χωρί να το επιδιώκουμε. Mm. Ε, να συζητήσουμε λίγο επ' αυτής. Πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην είναι τόσο προβληματισμένοι οι πολίτε από τι πιέσει που ασκεί. Από τις πολιτικές που ασκεί. Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει να προσεγγίσει τους, τους πολίτε. Να αρχίσουμε από τον κύριο Κύρκο τώρα. Ναι, αυτό πρέπει να αλλάξει και το συνδέω με αυτά που είπαμε προηγουμένω. Είναι πρώτον στο καινούργιο Κοινοβούλιο και στην καινούργια Επιτροπή να βρεθεί μια ισορροπία πολιτική, η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει σε περισσότερο ευρώ. Περισσότερε κοινέ πολιτικέ χρειαζόμαστε. Κοινέ πολιτικέ για την ανεργία, κοινέ πολιτικέ για την ανάπτυξη, αλλά μια ανάπτυξη η οποία μοιράζεται ισομερό και στου πολίτε, για μια πολιτική ενίσχυση των περιφερειών, δεν αρκεί το ΕΣΠΑ, δεν αρκεί η κοινή αγροτική πολιτική. Η χρήση που γίνεται στι εθνικέ κυβερνήσει δεν είναι πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Αλλιώ τα 270 δισεκατομμύρια που έχουμε πάρει από ευρωπαϊκά χρήματα θα μα είχαν κάνει ένα παράδεισο και δεν είμαστε παράδεισο. Αυτό λοιπόν για το προσφυγικό το μεγαλύτερο καρφί που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μάτι μα, έχουμε συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Και δεν είναι διπλωμάτε τη Επιτροπή, χρειάζεται να βρίσκουν συνενέσει, αλλά είναι καθαρά πολιτική και σε καθαρά πολιτικό επίπεδο βρίσκονται αυτέ οι συνενέσει. Και γι' αυτό φοβάμαι πω ο Βέμπερ μόνο να κλωτσάει το γάλα θα καταφέρει. Και δεν θα εκλεγεί και τι καλού πρόεδρο, γιατί ακριβώ οι Ευρωπαίοι ζητάνε έναν άνθρωπο που μπορεί να προκαλέσει συνενέσει. Όπω ήταν ο Γιούνκερ, όπω είναι ο Μπαρνιέ. Αλλά αυτό που λοιπόν που είπα και για το Δουβλίνο, που είναι το ξεκάθαρο, είναι η εικόνα δηλαδή, επειδή το υφιστάμεθα εμεί. Πρέπει όποιο άνθρωπο μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τι χώρε πρώτη γραμμή, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, να μετακινείται αμέσω αφού κάνει αίτηση ασύλου σε μια από τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε στη βάση τη ελληνική και τη υπευθυνότητα. Αυτό Συμβούλιο και Κομισιόν έχουν αποφασίσει ότι έτσι θα είναι. Το έχουμε ψηφίσει. Όμω το Συμβούλιο εδώ και δύο, δύο χρόνια, δυόμιση αρνείται να κάνει οποιαδήποτε κουβέντα. Αυτό δείχνει πω όταν δεν υπάρχουν ε, ενωσιακέ πολιτικές κάθε κράτος μέλος κάνει τη δική του πολιτική μα δεν γίνεται, δεν είμαστε μια ένωση 27 ή 28 διαφορετικών μονάδων είμαστε μια ομοσπονδία θα έπρεπε να είμαστε που να υπάρχει κεντρική εξωτερική πολιτική κεντρική οικονομική πολιτική με υπουργό οικονομικών και επενδυτικό ταμείο ώστε να μπορέσει να μειώσει τι ανισότητε. Με δύο λόγια. Περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη και θεσμικά αλλά και πολιτικά. Να περάσω τώρα από τον κύριο Κύρκο επί του ιδίου θέματο. Τι, τι φταίει, κύριε Κύρκο, που ανεβαίνουν συνεχώ αυτά τα κόμματα. Το Σάββατο είδα στην α, Ιταλία αυτή τη συγκέντρωση των α, εθνικιστικών κομμάτων. Ευρωπαϊκών. Ακριβώ, ακριβώ. Η οποία ήταν. Την είδατε κι εσεί τώρα. Δεν θέλω να σχολιάσω. Έχετε. Για πείτε μα. Δεν είναι όλοι οι λαϊκιστέ στη οι δεξιά, βέβαια, ακροδεξία. Το χειρότερο είναι πω βλέπουμε μια άνοδο τη ακροδεξιά. Η ακροδεξιά σκοπεύει να επιστρέψουμε στα εθνικά κράτη. Η ακροδεξιά θα φανεί το τεράστιο διέξοδο που οδηγεί όταν βάλει δύο ακροδεξιού να δώσουν λύση σε κοινά προβλήματα. ο καθένα από την εθνική του σκοπιά συγκρούεται με το γείτονά του πρωτίστω. Όσο του έχουμε στο πυρόβλητο, όσο δεν αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν πολιτικέ, τόσο μπορούν να υπόσχονται τα πάντα. Η ακροδεξιά λοιπόν αυτή η πολιτική θα έχει μία αυτή η παρέμβαση, θα έχει μία άνοδο κυρίω λόγω τη κακή διαχείριση ευρωπαϊκή του προσφυγικού μεταναστευτικού το σημαντικότερο είναι αυτή η άνοδο που βλέπουμε του λαϊκισμού. Και θα συμφωνούσαμε με τον Παύλο, είναι στην ουσία ο δεξιό, αλλά σαφώ υπάρχει και αριστερό λαϊκισμό. Τι μα λέει ο λαϊκισμό, ότι υπάρχουν εύκολε λύσει. Και το συνοδεύει αυτό με ένα τελείω διχαστικό λόγο που χωρίζει τι χώρε στα δύο. Αυτό το μοντέλο το είδαμε και στη χώρα μα, το βλέπουμε και στην ε, υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό θα έχει μία άνοδο στο επόμενο κοινοβούλιο. Αλλά μην τρελαθούμε, βεβαίω καθυστερεί τι κοινέ ενωσιακέ πολιτικέ. Αν κάποιοι πολιτικοί που ψηφίζονται και όλε χώρε υπόσχονται με μία ψήφο, με ένα νόμο, με ένα άρθρο, Αυτά όμω κάποια στιγμή έχουν ορίζοντα ε, περιορισμένο. Αυτό που βλέπουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πω στην ουσία για το νομοθετικό μα έργο μπορούμε και βρίσκουμε πάντα τι απαραίτητε συνθέσει. Α πούμε, πάρτε την κυρία Σακοράφα, με την οποία βρισκόμαστε σε ιδεολογική αντιπαράθεση σε αρκετά ζητήματα. Αλλά ήταν η συγγήτρια για το πρόγραμμα ε, Πρίμα, το οποίο ήταν ε, ε, οικονομική και πολιτισμική συνεργασία των χωρών τη Μεσογείου. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο ψηφίστηκε από όλου μα. Τι δείχνει <Τι> αυτό. Δείχνει πω σημασία έχει οι δυνάμει οι οποίε μπορούν να αφήνουν στην άκρη κάποιε ιδεολογικέ και ουσιαστικέ διαφορέ, αλλά να μπορούν να βρεθούν μαζί, όπω έγινε και με το θέμα τη αναθεώρηση του Δουβλίνου, που θα μιλήσουμε μετά, όπω είπατε, για το προσφυγικό. Ψηφίστηκε από όλε τι πλευρέ εκτό από την ακροδεξιά, και ένα μέρο στην ακροαριστερή, να μην του το χαρίζουμε. Ψηφίστηκε όμω ο κανονισμό που θα ανανεώσει αυτό τον απαρχαιωμένο κανονισμό που έχουμε τώρα. Άρα, μην τρελαθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει θα αποκτήσει μια πλειοψηφία η οποία θα σπρώξει το όλο το οικοδόμημα προ τα μπρο. Αλλά είναι ένα καμπανάκι αυτή η άνοδο των λαϊκιστών και των ακροδεξιών. Ένα καμπανάκι που μα λέει, αν δεν προχωρήσουμε σε περισσότερε ενωσιακέ πολιτικέ και σε εμβάθυνση ακόμα και μέσω αλλαγή των συνθηκών, το μέλλον, δηλαδή τα επόμενα 10-20 mm -hmm. χρόνια, θα είναι δυσίωνο. Τώρα είναι ο καιρό να πάρουμε τι αποφάσει. Κύριε Χίρκο, το ερώτημα είναι κοινό και σε εσά. Πώ κρίνετε την ευρωπαϊκή διαχείριση στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Το πιάνουν από εκεί που το άφησα δυστυχώ. Έλλειψη ευρωπαϊκή κοινή πολιτική. Το 2015 η Ευρώπη ήταν ανέτοιμη να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα εκατομμύριο ανθρώπου οι οποίοι περάσαν στο έδαφο τη, είτε μέσα από την Ελλάδα είτε μέσα από την Ιταλία. Γιατί ξεκίνησαν από χώρε όπου υπήρχε πόλεμο. Ξεκίνησαν από χώρε και λόγω τη κατάρρευση τη χρηματοδότηση του ΟΗΕ στα στρατόπεδα των προσφύγων στη Συρία και λόγω τη πολιτική ανοιχτών θυρών που, που διακήρυξε η κυρία Μέρκελ. Ε, αυτή η είσοδο που έγινε κατά ένα μέρο από τη χώρα μα, ένα μέρο από του Ιταλού, οι Ιταλοί ήταν πολύ πιο αυστηρή διαδικασία. Οι Έλληνε με τον γνωστό μα τρόπο δεν κάναμε καμία καταγραφή, δεν κάναμε καμία βοήθεια. Απλώ του στέλναμε με τη γνωστή Ρίση, βιάζονται στι πλατείε μα και φεύγουν, του στέλναμε στη Δυτική Ευρώπη. Και εμφανιζόντουσαν μυστηριωδό ξαφνικά στο Βυσμπάντεν, στη Φραγκφούρτη και δημιουργούσαν την έκρηξη τη ακροδεξιά. Όχι γιατί ήταν οι πρόσφυγε μόνο, αλλά γιατί υπήρχε η αίσθηση του ανεξέλεγκτου, του παντελώ ανεξέλεγκτου, καμία καταγραφή. Δεν ξέρει τι είναι αυτοί που μπαίνουν, δεν ξέρει. Αυτό λοιπόν βοήθησε την έκρηξη τη ακροδεξιά, η Ευρώπη. Όπω πάντα, εφάρμοσε μια πρώτη πολιτική να σβήσει τη φωτιά. Η κοινή συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία μείωσε κατά 97% τι ροέ. Αλλά αυτή έχει ένα κουμπί. Γιατί μπορούμε να την βλέπουμε με το αποτέλεσμα που έχει, ότι έχουν τα νησιά μα βουλιά και στα πέντε νησιά τη πρώτη γραμμή. Αλλά αυτό γίνεται επειδή δεν ολοκληρώνουμε τη συμφωνία. Τι προέβλεπε αυτή η συμφωνία, η δήλωση. Προέβλεπε ότι οι πρόσφυγε κάνουν αίτηση και γρήγορα μέσα σε κάποιο λογικό Αριθμό μηνών παίρνουν ή δεν παίρνουν αξιολόγηση. Και εδώ όσοι παίρνουν. Με τα κονδύλια που δίνονται για ένταξη, περνάνε στην εδωχώρα και εντάσσονται, ή όσοι να κάνουν οικογενειακή επανένωση πάνε στι χώρε που είναι οι υπόλοιπε οικογένειέ του, ή τα ε, ανήλικα, τα οποία είναι προστάτευτα, μπαίνουν σε δομέ φιλοξενία και προστασία, και οι υπόλοιποι, αυτοί που δεν δικαιούνται ασύλου, γυρνούν στι χώρε του. Φυσικά, για να γυρίσουν στι χώρε του δεν πρέπει να απειλείται η ζωή του. Αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι οικονομικοί μετανάστε. Το είναι. κλειδί λοιπόν τη συμφωνία ήταν η επιστροφή των οικονομικών μεταναστών. Η χώρα μα, για διάφορου λόγου, παρά τι φιλότιμε προσπάθειε, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το αιώνιο πρόβλημα, το οποίο το είπε με δύο λόγια η Σοφία. Δεν επιστρέφουμε ανθρώπου πίσω. Δεν επιστρέφουμε όμω ανεξέλεγκτα. Δεν επιστρέφουμε ανθρώπου που ήρθαν στην Ευρώπη για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη ζωή οικονομική. Η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει ανοιχτά σύνορα για εκατομμύρια ανθρώπων. Πρέπει να κάνει ένα σαφή μια σαφή πολιτική μετανάστευση που να ζητάει εκατοντάδε χιλιάδε κάθε χρόνο, συμφωνώ, αλλά με κριτήρια ώστε να νιώθει και ο Ευρωπαίο πολίτη πω υπάρχει έλεγχο, όπω είναι στι ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, παντού. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι πω η Ευρώπη ήταν ανέτοιμη, η Ευρώπη έκανε μια συμφωνία η οποία περιόρισε το πρόβλημα, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί και το Σδουβλίνο που θα μια για πάντα το πρόβλημα ακριβώ με ευθύνη των Ανατολικών χωρών, αλλά όχι μόνο, γιατί δεν μπορεί να έχει Ευρώπη αλλά καρτ. Η πρόταση Μακρόν ότι θα ανοίγει τη Σέγγεν μόνο αν δείχνει αλληλεγγύη και υπευθυνότητα, φυλάσσει τα σύνορά σου, αλλά δέχεσαι του πρόσφυγες. πρόσφυγε, να μην η ε, σεστησέγγεν παρμό να δείξει αλληλεγγύη και πιθανότητα. Είναι μια κίνηση προ τα μπρο. Με δύο λόγια, κοινέ ευρωπαϊκέ πολιτικέ να αντιμετωπίσουμε και αυτό που κλώνησε την ήπειρό μα και έφερε, όπω είπαμε πριν, και την ακροδεξιά και τους του λαϊκιστέ στο προσκήνιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάμε ότι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση η οποία ήταν έκτακτη. Κανεί δεν την είχε φανταστεί. Δεν υπήρχε υπηρεσία ασύλου. Λειτουργούσα πριν από το 2014, δεν υπήρχε. Τρόπος, η διοίκηση να μπορεί να τα Πολύ σωστά είπε ο Παύλο, η διοίκησή μα δεν μπορεί να τα επεξέλθει. Όμω για το ζήτημα των υπηρεσιών ασύλου θέλουμε περισσότερε επιτροπέ. Υπάρχουν ακόμα 650 εκατομμύρια από το 1,5 1,2 δι, τα οποία βρίσκονται στον κουμπαρά. Δεν το έχουμε αγγίξει. Δεν δικαιολογείται να υπάρχουν όλα αυτά τα χρήματα που είναι και για ένταξη, αλλά είναι και για υποδοχή, να έχουμε όλα αυτά τα χρήματα και άνθρωποι να ζουν στι συνθήκε τη Μόρια, τη Σάμου, τη ΚΟ κτλ. Άρα αυτό που λέω με δύο λόγια είναι η κυβέρνηση έχει τεράστιε ευθύνε, διότι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Χρήματα υπήρχαν. Μήκιο έπρεπε να μπουν σε ένα μητρό όπω μπήκαν στην Ιταλία. Αργά μπήκαν στο δικό μα και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Βλέπουμε ανάγλυφε τι παθογένειε του ελληνικού συστήματο. Όχι μόνο τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε το μάτι κάει και επειδή όλε οι δομέ είχαν φτιαχτεί τα τελευταία 40 χρόνια. Το ίδιο οποιαδήποτε κυβέρνηση το προσφυγικό δεν θα μπορούσε. Αλλά η Ευρώπη έδωσε πολλά. Έδωσε 1,2 δι. Έφτιαξε τη Frontex. Δουλέψαμε με τη Frontex. Έστειλε ανθρώπου για, την, για το άσυλο. Έστειλε ανθρώπου για την καταγραφή. Η Ευρώπη έκανε ό,τι ήθελε. Αλλά από εκεί και πέρα, 650 δισεκατομμύρια. Δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν τιμώρια και να φεύγουν οι άνθρωποι. Όχι φυσικά όταν διάσωση γίνεται στη θάλασσα, τίποτα άλλο. Του φέρνει, mm -hmm. του φροντίζει και μετά του βάζει να κάνουν αίτηση ασύλου. Τι καμία άλλη επιλογή. Οι επιστροφέ είναι σε αυτόν που δεν δικαιούνται ασύλου. Δηλαδή μπορούν να γυρίσουν στη χώρα του χωρί να κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό ήταν το όλο το, το κόλπο και δεν καταφέραμε να το υλοποιήσουμε. Έχω πεδίο και να σα ρωτήσω αλήθεια οι ευρωεκλογέ αυτέ. Τι έχουμε συνηθίσει τι ευρωεκλογέ, αν εκλογέ που είναι πιο χαλαρέ από τι εθνικέ. Ε, Πρημοδοτούνται τα μικρότερα κόμματα. Είναι πιο ελεύθερη. Η, η ψηφοφόρια είναι περισσότερο ελεύθερη. Ε, τα δύο μεγάλα κόμματα επιμένουν να λένε ότι θα στείλουν πολιτικό μήνυμα. Θέλω την άποψή σα ε, γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι σειρά να ξεκινήσω με τον κύριο Κύρκο ή αντικό αδ, τον κύριο Λευθεριάδη. Oh, okay. Ωραία, ξεκινάμε με τον κύριο Κίρκο. Στέλνω μήνυμα αυτέ οι ευρωεκλογέ και ποιο κύριε Κύρκο Έχουμε ζήσει και άλλε ευρωεκλογέ. Από το 1981 oh, τι παρακολουθώ και βέβαια. έχω δει mm. να δείτε μάχε ε, του σκοταδιού με το φω τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετία του 1980. Και τώρα αυτό βλέπουμε. Ένα φω που προποτίθεται καταπολεμάει το σκοτάδι. Οι πολίτε σε όλε τι ευρωεκλογέ, σε ένα ποσοστό 12%, δεν ψηφίζουν τα μεγάλα κόμματα που θα τα ψηφίσουν στι εθνικέ εκλογέ όμω, παγιδευμένα στο δίλημα που αυτή τη στιγμή είναι να φύγει ή να έρθει με λευκή επιταγή. Το 12% αυτό και για το ποτάμι και για το κόμμα τη Σοφία Σακοράφα και για τα μικρότερα κόμματα, ελπίζω όχι τα ακροδεξιά, όχι τα φασιστικά, αλλά τουλάχιστον οι πολίτε μπορούν να στείλουν να επιλέξουν κάτι που είναι πιο κοντά πραγματικά στι δικέ του ανησυχίε. Άρα, ναι, δίνει μηνύματα κάθε ευρωεκλογή. Αλλά μην ξεχνάτε, οι πολίτε πολλέ φορέ δεν θέλουν να ψηφίσουν για να στείλουν μηνύματα, ψηφίζουν για να στείλουν ανθρώπου που θα κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Ε, αυτό μου φαίνεται πιο λογικό και πιο ενδιαφέρον.